Καλησπέρα κύριε Κότσιρα. Καλησπέρα κύριε Χαριτάτο, κύριε Καραμέρο και σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά για τη μέρα. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Και ο δημοσιογράφος, αναλυτής, Σταύρος Λιγερός, slpress.gr και όχι μόνο. Κύριε Λιγερέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ακούμε τα podcast σας, σας βλέπουμε και κοντά μας για το πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Που έχει πολλές υποστάσεις, αλλά έχει και μια ελληνική κινητικότητα ξαφνικά, για να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Κότσιρα. Και το είναι υποσπύρος στην εισαγωγή του για το θέμα της συνεργασίας με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Μήπως καθυστερήσαμε λιγάκι, έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κοιτάξτε, αναμφίβολα ζούμε σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας μας, είναι ιδιαίτερο σύνθετο. Βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα, βλέπουμε ότι η χώρα μας όπου χρειάστηκε να παρέμβει αποφασιστικά ήταν παρούσα με μεγάλη υπευθυνότητα και με μεγάλη ετοιμότητα. Προφανώς υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση για τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε το προσεχές διάστημα και σε σχέση με την ΑΟΣ που αναφέρατε. Εξ όσων γνωρίζω θα υπάρξει και συνάντηση επίσημη του Υπουργού Εξωτερικών με τον ομολογό του της Ιταλίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα μας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο προσεχές διάστημα, όπως κάνει ήδη, προκειμένου να διασφαλίσει στο ακέραιο όλα τις τα εθνικά δικαιώματα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Είναι αναμφίβολα, όπως προείπα, κρίσιμο, διότι είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα στο ευρύτερο περιβάλλον, με κύρια ευθύνη, κατά την άποψή μου, της Τουρκίας σε πολλά ζητήματα που αφορούν τις εξωτερικές της σχέσεις. Γι' αυτό το λόγο η χώρα μας και η κυβέρνηση είναι σε απόλυτη ετοιμότητα και απόλυτη υπευθυνότητα στο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ενέργεια υπάρξει η οποία πλήττει τα συμφέροντά της. Όλες αυτές οι ενέργειες, βλέποντας ότι έχουμε και τον διεθνή παράγοντα σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, αναγνωρίζοντας τα δίκαια αιτήματα της χώρας μας, θεωρώ ότι όλες οι ενέργειες διπλωματικά που θα γίνουν θα διασφαλίσουν στο ακέραιο τα συμφέροντά μας. Μάλιστα. Είτε προς τη μία πλευρά είτε προς την άλλη του χάρτη. Κύριε Λιγερέ, Αλλά όλα αυτά είναι βασισμένα σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό. Μάλιστα. Που διαφυλάται πλήρως τις διπλωματικές μας σχέσεις. Το ρόλο της χώρας μας, που είναι μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ δεν έχει να φοβηθεί κάτι από το διεθνές δίκαιο, από το ευρωπαϊκό κεκτημένο επίσης. Οπότε κρίνουμε ότι αυτή τη στιγμή δρούμε με απόλυτη υπευθυνότητα, σοβαρότητα σε διπλωματικό επίπεδο ώστε να διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα. Είστε σαφείς. Κύριε Λιγερέ. Ακούστε. Αν μου ζητάτε να συμμεριστώ την απόλυτη αισιοδοξία του συνομιλητή μας, δεν θα το κάνω. Όχι γιατί αμφισβητώ τις προθέσεις της κυβέρνησης και της όποιας ελληνικής κυβέρνησης, αλλά διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι προθέσεις δεν αρκούν. Χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες για να προασπιστούν εθνικά δικαιώματα που κανείς δεν αμφισβητεί, ενώ από τους εσωτερικά. Θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Η Τουρκία επισήμως έχει ανακοινώσει ότι προσεχώς θα στείλει ερευνητικό σκάφος έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα για να πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες. Το κρίσιμο ερώτημα που εγείρεται είναι πώς θα αντιδράσει η Αθήνα. Ακούστε, αυτά δεν είναι μυστικά. Θέλω να πω, το πώς θα αντιδράσει πρέπει να είναι ξεκάθαρο και στην άλλη πλευρά, ενώ στην Άγκυρα, και στον ελληνικό λαό. Και βεβαίως το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Γιατί η αποτροπή, το γεγονός δηλαδή ότι θέλεις να πείσεις τον αντίπαλο, εν προκειμένου την Τουρκία, να μην προχωρήσει σε μια ενέργεια η οποία θα έχει κόστος και για τις δύο πλευρές, αλλά και για την Τουρκία, οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή. Να πεις δηλαδή ότι σε αυτή την περίπτωση θα αντιδράσει η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Φοβάμαι ότι έχουμε στείλει λάθος μηνύματα. Όχι ότι αυτό έγινε συνειδητά και για κακή και με κακή πρόθεση, αλλά διότι υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Το έχουμε δει διαχρονικά. Δεν χαρακτηρίζει μόνο αυτή την κυβέρνηση, χαρακτηρίζει και τις προηγούμενες, και το οποίο ερμηνεύεται από την Άγκυρα με πολύ απλό τρόπο.
Κύριε Λιγερό, όμως, οι γραμμές που λέτε να χαραχθούν... Μου επιτρέπετε μια μικρή φράση, μπορεί να τελειώσω. Αυτό το οποίο ουσιαστικά η άλλη πλευρά πιστεύει, την έχουμε κάνει να το πιστεύει, είναι ότι θα αντιδράσουμε με διπλωματικά μέσα. Δηλαδή ότι θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάμε μια ανακοίνωση, αν δεν θα βγάλει και το State Department, εμείς θα κάνουμε τα διαβήματα και θα τελειώσει. Ξέρουμε όμως ότι ο Ερντογάν δεν το είδε από αυτό. Υπάρχει φόβος, κύριε Κότσιρα, να μετατραπεί η Αγία Σοφιά σε τζαμί με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας της Τουρκίας μετά τις 2 Ιουλίου. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε τέτοια απόφαση? Κοιτάξτε, ότι απόφαση θα βγάλει ένα δικαστήριο της Τουρκίας δεν μπορώ να το προδικάσω εγώ. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος της Αγίας Σοφίας, του ιστορικού αυτού ναού, και δεν πληττόμεθα ούτε ηθικά ούτε. Ναι, αλλά η κυβέρνησή σας με κινήσεις και με διπλωματικό χαρακτήρα και όχι μόνο. Μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα, αντιλαμβάνεστε. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για μια απόφαση όμως του δικαστηρίου της Τουρκίας, το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε τι και με ποιους όρους θα υπάρξει αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε. Εγώ θέλω να κάνω, κύριε Χαρτάτο, δύο σχόλια απλά, γιατί τέθηκαν κάποια θέματα από τον κύριο Λιγερό που θέλω να τα. Μην φύγετε πάλι στην ΑΟΣ, θα χάσουμε την Αγία Σοφία που ενδιαφέρει το κοινό μας. Ναι, απλά θέλω να το πω, γιατί θέλω να κάνω δύο σχόλια πολύ γρήγορα σε σχέση με αυτά που ανέφερε ο κύριος Λιγερός για τη διπλωματική οδό που πρέπει να ακολουθεί η ΜΗ. Εδώ πέρα οι ενέργειες της Τουρκίας. Στο συγκεκριμένο θέμα που συζητούσαμε, βασίζονται πάνω σε ένα άκυρο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτή την ακυρότητα την έχει διαπιστώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που έχει υπάρξει και ο Αμερικάνικος παράγοντας. Προφανώς διπλωματικά λοιπόν αυτό δεν μπορεί να είναι αμεληταίο. Ένα. Δεύτερον, η σχέση που έχει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και πάντα δεν είναι ελκυστική για τους Τούρκους ή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά αναπεριόδους είτε ζεσταίνεται είτε παγώνει. Το να βάζουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έκανε σωστά ο Πρωθυπουργός, αποστέλλοντας εκ νέου επιστολές και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζοντάς τους ότι εδώ πέρα δεν είναι μόνο ένα θέμα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα θέμα που αγγίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Τουρκία, είναι πάρα πολύ ορθολογικό και πάρα πολύ. Σε μια αντιστοιχία με το ρόλο που έχει η χώρα μας στο διεθνές γίγνεσθε. Γιατί μπορεί η Τουρκία να παγώνει, να ξεπαγώνει τη σχέση της, αλλά λόγω των οικονομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο, προφανώς και θέλει να έχει μια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μην είναι του μέλους, γιατί προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά η Τουρκία μία το παγώνει, μία το ξεπαγώνει. Το να μπαίνει λοιπόν η χώρα μας και αυτό το ζήτημα να το τονίζει συνεχώς σε όλα τα διεθνή φόρα. Και ειδικά σε έναν διεθνή οργανισμό στο οποίο είμαστε μέλος, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κότσερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποθάρρυνε σε κάτι την Τουρκία από αυτά που κάνει τους τελευταίους μήνες. Τώρα, φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίος πολλές φορές μπορεί να είναι. Σε αυτά που κάνει στη Λιβύη, σε αυτά που κάνει στα σύνορα, σε αυτά που κάνει στα νησιά. Ότι το συγκεκριμένο σύμφωνο με τη Λιβύη που έχει υπογράψει από τις πρώτες μέρες που υπεγράφει, βγήκε στα συμπεράσματα του Συνόδου Κορυφής. Ανέφερε ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο διεθνής οργανισμός, να έχει παραπάνω. Μια τελεία, γιατί μονολογείτε. Και ολοκληρώνω με το εξής. Ναι. Και ολοκληρώνω με το εξής. Πόσο πιο σαφές είναι όταν λέει η ελληνική κυβέρνηση ότι θα πράξει ό,τι και αν χρειαστεί, μάλιστα, εάν πλήττουν τα εθνικά της συμφέροντα. Ευχαριστώ. Είστε σαφείς. Γιατί άκουσα για φοβικότητα ότι βάζουμε κυβερνήσεις. Κύριε Κοτσιρά, υπάρχει συγκεκριμένο χρόνο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γιατί έχει περιοριστεί ο χρόνο σήμερα τη εκπομπή, γιατί έχουμε αλλαγή στο πρόγραμμα. Να προλάβω και τον κύριο Λιγερό, παρακαλώ, κύριε Κοτσιρά. Με κάθε σεβασμό. Αγιά Σοφιά, είναι ζήτημα εσωτερική καταλάβανση του Ερντογάν, είναι ένα κομμάτι στο ψηφιδωτό των προκλήσεων? Τι κάνουμε εμείς? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μέσα στο ιδεολογικό πλαίσιο του Οθωμανικού καθεστώτος. Ο Ερντογάν ερωτοτροπεί με αυτή την ιδέα, ειδικά σε μια περίοδο που λόγω της οικονομικής κρίσης ας το πούμε ότι αμφισβητείται η πολιτική του ηγεμονία. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η Ελλάδα, εκτός από το διπλωματικό, σε αυτό το επίπεδο. Αλλά σε ό,τι αφορά τα άλλα, εγώ για τα οποία μιλάγαμε, εγώ κατανοώ τον κύριο Κότσιρα, ο οποίος ως συμπολιτευόμενος βουλευτής θέλει να μας διαβεβαιώσει ότι όλα είναι μια χαρά. Και θέλω να ελπίζω ότι μακάρι να είναι έτσι. Γιατί ως Έλληνας πολίτης καταλαβαίνετε ότι εύχομαι το καλύτερο. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή ασχολούμαι δεκαετίες και δεν μου αρέσει να μπαίνω στην πολιτική σκοπιμότητα,
δηλαδή στις ανάγκες του συμπολιτευόμενου ή αντιπολιτευόμενου λόγου, οφείλω να πω ότι ναι, η διαβεβαίωση θα γίνει ό,τι πρέπει. Είναι μια γενική διαβεβαίωση η οποία φαίνεται ότι δεν πτωεί την άλλη πλευρά. Εντάξει, και κάτι ακόμα. Δεν μπορεί ναι, και να εξειδικευτεί σε μερικά μνημόνιο, πράγματα. Ακούστε με, ακούστε με. Όχι, κάνετε λάθος. Στα αμυντικά λέω, στα αμυντικά. Δεν μιλάμε, στηρίζεται στη ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή. Και αυτή δεν έχει υποθεί. Και μία ακόμα παρατήρηση και τελειώνω εγώ. Ναι, το μνημόνιο Άγκυρας Τρίπολης, κακώς το λέμε τουρκολιβικό, γιατί η Λιβύη δεν είναι ένα πράγμα, αλλά τέλος πάντων αυτό το μνημόνιο δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα. Όμως, πιθανότατα θα παραγάγει πραγματικά αποτελέσματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και αυτό δεν θα το αλλάξει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις ανακοινώσεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξέρουμε, γιατί αν νομίζουμε ότι άλλοι θα κάνουν τη δουλειά για μας, νομίζω ότι θα ξυπνήσουμε με πολύ δυσάρεστο τρόπο. Είστε σαφείς, ξεκάθαρος, κύριε Λεγερέ. Ευχαριστούμε και τους δύο και τον κύριο Κότσιρα. Σε άλλη ευκαιρία θα τα πούμε και στο πλάτο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κότσιρα, κύριε Λεγερέ. Να είστε καλά.